Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το γεγονός ότι έστω και τηλεφωνικά σήμερα είσαι μαζί μας. Βαγγέλη, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με το τελευταίο μυθιστόρημα που έχεις γράψει. Μιλάμε για το Μαύρο Φυλαχτό, το οποίο βγήκε την περσινή χρονιά. Μιλάμε για ένα ιστορικό μυθιστόρημα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή και όταν βγήκε αλλά και με το πέρασμα του καιρού, εγώ θα έλεγα, πάρει εξαιρετικές κριτικές. Πώς σου φαίνεται σένα μετά από ένα διάστημα ενός χρόνου που έχει περάσει πλέον και στη σχέση αναγνώστη και βιβλιοπωλείου πλέον το βιβλίο, και βλέποντάς το, πώς σου φαίνεται όλη αυτή η διαδικασία? Είσαι ικανοποιημένος? Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Άμα λάβουμε υπόψη μας και πόσο δύσκολες εποχές είναι οικονομικά για τον κόσμο και για τα βιβλία, γιατί είναι δύσκολες εποχές, δεν είναι εύκολες. Και είναι δύσκολες οι εποχές και για τους νέους συγγραφείς, γιατί κατά κάποιον τρόπο οι γνωστοί και καταξιωμένοι συγγραφείς ήδη έχουν κατακτήσει, να το πούμε έτσι, το αναγνωστικό τους κοινό. Οπότε όταν είσαι ένας νέος συγγραφέας, όλα είναι πιο δύσκολα. Αλλά είναι μια περιπέτεια για αυτή που έχει το ενδιαφέρον της. Γιατί κάθε πράγμα στη ζωή για να το καταφέρεις χρειάζεται και προσπάθεια. Ενώ για τον καθένα, δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου. Στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση, αυτό το βιβλίο, το Μαύρο Φυλαχτό, τουλάχιστον μέχρι τώρα έχει πάει καλύτερα από όλα τα προηγούμενα βιβλία μου. Έχει τις καλύτερες κριτικές, έχει τις περισσότερες πωλήσεις. Γενικά υπάρχει μια πολύ καλή αποδοχή. Τα λέω αυτά κλείνοντας και ένας χρόνος από όταν εκδόθηκε. Οπότε μόνο ικανοποίηση μπορεί να νιώθω. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο μου βιβλίο και είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι, είτε ασχολούμαστε με μια απλή δουλειά, από φωτογράφος μέχρι ταγκάρης, είναι ένα ζήτημα να γίνεσαι καλύτερο. Έτσι και όταν γράφεις βιβλία, αυτό είναι και το ζήτημα. Να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος, να κάνεις καλύτερα βιβλία και να βελτιώνεσαι διαρκώς. Και πιστεύω ότι με το Μαύρο Φυλαχτό αυτό έγινε, και το σημαντικό είναι ότι το δέχτηκε το αναγνωστικό κοινό και η κριτική. Μιλάμε και για το πρώτο, θα λέγαμε, ιστορικό μυθιστόρημα. Τα προηγούμενα τρία, ο Βαγγέλης ο Μπέκας, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει γράψει συνολικά τέσσερα μυθιστορήματα. Ξεκίνησες με το 13ο υπόγειο, μετά είχαμε το Φετίχ, μετά είχαμε τους αισιόδοξους και τώρα τέλος είχαμε το Μαύρο Φυλαχτό. Ήταν το πρώτο όμως ιστορικό μυθιστόρημα. Πόσο δύσκολο είναι, Βαγγέλη, να παντρέψει κάποιος την ιστορία, την παράδοση, την έρευνα, θα έλεγα κιόλας, πάνω και σε πραγματικά γεγονότα, με το κομμάτι του μυθοστορήματος? Πόσο δύσκολο είναι για ένα συγγραφέα να το κάνει αυτό και να έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο και θα αναγνωριστεί από τον κόσμο, αλλά πρωτίστως θα ευχαριστήσει τον ίδιο τον συγγραφέα? Κοίτα, πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα, μιλώντας γενικά, για να κάνεις κάτι καλά πρέπει να το αγαπάς. Δηλαδή, εγώ δεν πήγα να γράψω ένα ιστορικό μυθιστόρημα γιατί είπα «Α, να γράψω και ένα ιστορικό μυθιστόρημα». Το έκανα επειδή αγαπούσα, μου άρεσαν πολύ τα ιστορικά μυθιστορήματα πρώτον, και κατά δεύτερον το θέμα με το οποίο καταπιάστηκα με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Δηλαδή το Σούλι, το τι έγινε εκείνα τα χρόνια λίγο πριν την Ελληνική Επανάσταση, πώς ας πούμε η Γαλλική Επανάσταση έφτασε μέχρι τα Επτάνησα και επηρεάστηκε η πυρωτική Ελλάδα, το Σούλι και γενικά η ευρύτερη περιοχή, πώς εμπλέκεται ο Ρήγας Φεραίος και οι ιδέες του και η σύντροφή του σε όλο αυτό. Δηλαδή διαβάζοντας για αυτά τα πράγματα πολύ πριν αποφασίσω να το γράψω βιβλίο, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή την περίοδο. Και επειδή δεν είμαι ιστορικός, αλλά είμαι μυθοπλάστης, θεώρησα ότι ήταν ένας ωραίος καμβάς πάνω στον οποίο μπορούσα
να τοποθετήσω στις σκιές της ιστορίας τη μυθοπλασία μου, ώστε κάποιος που θα το διαβάσει να σίγουρα θα πάρει μια ιδέα για την ευρύτερη περιοχή και τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που συνέβαιναν, αλλά παράλληλα και ο ίδιος να ευχαριστηθεί διαβάζοντας ένα μύθο, αγαπώντας τους ήρωες, ακολουθώντας τις αγωνίες και τις αμφιταλαντεύσεις τους κτλ. Οπότε δυσκολίες υπήρχαν και το ήξερα, αλλά το αγαπούσα και ήθελα να το κάνω. Δηλαδή μου άρεσε και αυτό είπα και πιο πριν. Ναι, τα προηγούμενα βιβλία μου ήταν, ξεκίνησα από κοινωνικής φαντασίας, μετά πήγα στο ρεαλιστικό νουάρ για την Ελλάδα της κρίσης. Ήθελα να προχωρήσω, να κάνω κάτι άλλο. Μετά σίγουρα το αγαπάς κάτι, μετά το ερευνάς, το ψάχνεις όσο μπορείς σε βάθος. Και το σημαντικότερο, το πιο δύσκολο σε αυτή τη διαδικασία, γιατί άμα διαβάζεις και μελετάς, θα βρεις τα ιστορικά γεγονότα, θα βρεις την ηθογραφία, θα βρεις ας πούμε τι ρούχα φορούσαν περίπου, τι ήταν το Σούλι, τι ήταν η Κέρκυρα, πώς ήταν η Πάργα, η ευρύτερη περιοχή, τα Γιάννενα, όλα αυτά. Αλλά το πολύ σημαντικό ήταν πώς θα διαχειριστείς το ψυχογράφημα των ηρώων, γιατί διαφορετικά σκέφτονται οι άνθρωποι σήμερα και διαφορετικά πριν 200 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με είχε ψηλιάσει ευτυχώς ο Τολστόι, που είχα διαβάσει κάπου ότι όταν έγραψε το «Πόλεμος και η Ειρήνη», που ήταν μόλις 30-40 χρόνια πριν από την εποχή που ζούσε, διαδραματίζονταν, γιατί το «Πόλεμος και η Ειρήνη» ήταν ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Είχε κάνει φοβερή έρευνα για να κατανοήσει πώς σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι 30-40 χρόνια πριν από αυτόν. Και αυτό ο Τολστόι. Οπότε ο Μπέκας λέει, πω, άμα ο Τολστόι προβληματίστηκε πάρα πολύ σε όλα αυτά, φαντάσου εσύ πόσο περισσότερο μπορείς να προβληματιστείς. Οπότε έσκαψα πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να έχουν αληθοφάνεια οι ήρωες. Τα θέλω, τα πιστεύω τους, τα πρέπει τους να είναι συμβατά με την εποχή. Και έχεις αναφέρει, και διαβάζοντας κάποιος το συνειδητοποιεί και στο βιβλίο, και το γεγονός ότι μάλλον το φαινόμενο που συναντούσε κάποιος στο Σούλι με τη βεντέτα μεταξύ των οικογενειών και με τη μία νεκρή γυναίκα που σηματοδοτούσε 4 νεκρούς άντρες από την άλλη πλευρά, έτσι. Ναι, ναι. Κοίτα, εμένα μου αρέσουν γενικά, δηλαδή μου αρέσει το ιστορικό μυθιστόρημα, αλλά μου αρέσει η ψυχογραφία των ηρώων, μου αρέσει να καταλάβουμε τι γινόταν τότε και το τι κοινωνικοπολιτικό επικρατούσε και οδήγησε κατά κάποιον τρόπο στην Ελληνική Επανάσταση λίγα χρόνια αργότερα, αλλά μου αρέσει και η πλοκή. Δηλαδή μου αρέσουν τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Οπότε, ειδικά όταν διάβασα σε ένα ιστορικό εγχειρίδιο ότι στο Σούλι είχε μια ιδιαίτερη βεντέτα, δηλαδή όταν σκότωναν μία γυναίκα έπρεπε για εκδίκηση να σκοτώσεις 4 άντρες από τη Φάρα του Φωνιά. Αυτό κατευθείαν μου έδινε, πώς να πω, ένα όπλο για να καταφέρω να μπολιάσω το ιστορικό μυθιστόρημα με την αστυνομική λογοτεχνία. Οπότε το «Μαύρο φυλακτό» είναι κάτι τέτοιο, δηλαδή είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, αλλά η πλοκή του στηρίζεται πολύ σε αυτά που λέμε μυθιστορήματα μυστηρίου, παύλα, θρίλερ, ή πιο γνωστά ως αστυνομικά, γιατί τα λέμε εδώ στην Ελλάδα αστυνομικά, στο εξωτερικό τα λένε crime και το έχουν λύσει το ζήτημα. Εμείς τα βαφτίζουμε όλα αστυνομικά. Στο εξωτερικό αστυνομικό λέγεται ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο είδος, το οποίο έχει να κάνει όταν ο ερευνητής είναι αστυνομικός. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά έργα στα οποία ακολουθούν μία πλοκή τύπου αστυνομικού χωρίς να είναι, να τα λέμε αστυνομικό. Π.χ. ο Ιδίποδας, τώρα θα πάω σε ένα ακραίο παράδειγμα, δεν ψάχνει τίποτα άλλο στην περίφημη αρχαία τραγωδία από το να βρει ποιος είναι ο δολοφόνος του προηγούμενου βασιλιά. Ή ο Άμλετ στο Σέξπιρ δεν ψάχνει τίποτα άλλο, αλλά να βρει στοιχεία για να αποδείξει ότι ο θείος του έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Θέλω να πω ότι
τα σπέρματα, ο πυρήνας, αυτό που λέμε σήμερα στην νομική λογοτεχνία στην Ελλάδα, υπήρχαν σε κλασικά έργα. Και το ήξερα αυτό, γιατί διαβάζουμε και μελετάμε τη γραφή, και ήθελα κι εγώ να μπολιάσω το ιστορικό μου επιστόρημα με μια ιδιαίτερη μορφή, ιδιαίτερη πλοκή, συγγνώμη. Οπότε, παίζοντας με αυτή τη βεντέτα, την ιδιομορφία της, νομίζω ότι το πέτυχα σε μεγάλο βαθμό, να έχει και αστυνομικά στοιχεία. Και ήταν και κάτι με το οποίο κι εσύ είχες ξανασχοληθεί με τα βάση και των προηγούμενων βιβλίων σου. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι το οποίο, με το οποίο νομίζω πειραματιζόσουν πρώτη φορά. Δηλαδή, είχες μια εμπειρία. Απλά έκανες μια, θα έλεγα, κίνηση να παντρέψεις το ιστορικό μυθιστόρημα με τέτοια χαρακτηριστικά. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Βλέποντας και την προηγούμενη διαδρομή σου, μίλησες πριν για την εξέλιξη, νομίζω ότι για έναν δημιουργό σε οποιοδήποτε κλάδο ή τομέα ασχολείται είναι το πιο σπουδαίο κίνητρο να εξελίσσεται στο έργο του. Βλέποντας τα προηγούμενα σου έργα, τα τρία προηγούμενα βιβλία, ήταν βιβλία που θα μας παρέπεμπαν στο παρόν, θα έλεγα, και στο μέλλον. Και ξαφνικά γυρίζουμε, διαβάζοντας το τελευταίο σου βιβλίο, πίσω στο παρελθόν. Είναι μια σωστή σειρά ή είναι μια ανάποδη σειρά? Δηλαδή, πώς το χαρακτηρίζεις αυτό βάσει του έργου σου, βάσει των βιβλίων σου? Κοίτα, όταν ακόμα δεν ήμουν προβληματισμένος σχετικά με το τι γίνεται σε αυτή την κοινωνία, ενώ λίγο πριν από πριν ξεσπάσει η κρίση, το πρώτο μου βιβλίο ήταν να βγει ακριβώς, ήταν να βγει Δεκέμβρη του 2008, με τα γεγονότα του Γρηγορόπουλου. Πριν από αυτό, δεν γραφόντουσαν πολλά βιβλία, ενώ λογοτεχνικά, τα οποία αφορούσαν το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε. Ήμασταν, ζούσαμε σε μια άλλη κατάσταση. Ναι, ευημερίας, διαφορετικές ανάγκες. Ακριβώς. Οπότε, εγώ λίγο προβληματισμένος πάνω στο τι έρχεται, έγραψα το 13ο υπόγειο. Δεν είχε έρθει ακόμα κάτι. Δηλαδή, το 13ο υπόγειο είναι ένα βιβλίο που συμβολικά μιλάει για κάποιους νέους κανόνες μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας που θα έρθουν και θα επιβληθούν στην πόλη, σε όλη την πόλη, και στην ουσία θα επιβάλλουν μια νέα κατάσταση στην πόλη. Αυτό έλεγε. Mm-hmm. Ενώ δεν ξέρω άμα το έχεις υπόψη σου ή αν έχω διαβάσει προδές, αλλά ήταν κάτι ότι αισθανόμουν από δουλεύοντας εδώ στην Αθήνα ότι τα πράγματα μπορεί να φαίνονται ότι πάνε καλά, αλλά δεν θα μας βγει και σε πολύ καλό όλο αυτό. Οπότε τα δύο πρώτα μου έργα ασχολήθηκαν λίγο με αυτό, ότι κάτι πάει στραβά, και έγραψα, ας πούμε, κοινωνική φαντασία, τύπου Orwell δηλαδή βιβλία, να το πω έτσι πιο... Μετά ξέσπασε η κρίση, ήθελα κατά κάποιον τρόπο, ήμουνα μέσα σε αυτό πάρα πολύ, ήθελα να την αποτυπώσω, οπότε χρησιμοποίησα τη δομή του αστυνομικού μυθιστορήματος. Υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε μεσογειακό νουάρ, με πολύ γνωστούς, ας πούμε, π.χ. ο Ιζό είναι ίσως ο γνωστότερος, Γάλλους κυρίως, αλλά όχι μόνο. Ο Μάρκαρης κατά κάποιον τρόπο εντάσσεται σε αυτό, δηλαδή χρησιμοποιεί την αστυνομική φόρμα για να μιλήσει, για να κάνει αστικό μυθιστόρημα, να μιλήσει για το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε. Οπότε, στο τρίτο μου βιβλίο στους αισιόδοξους είχε να κάνει με αυτό, έπαιξα με το τι συμβαίνει τώρα. Είχε και μια ντοκιμαντερίστικη, ένα αστυνομικό λίγο ντοκιμαντερίστικο, να το πούμε κάπως έτσι. Μετά έφτασε σε ένα κορεσμό και εγώ λέω τι γίνεται, πού πάμε. Οπότε όταν είπα πού πάμε τώρα ρε παιδιά, είμαστε χαμένοι, λέω κάτσε και για προσωπικούς λόγους να γυρίσω πίσω την πηγή των πραγμάτων, να δω τι πάει στραβά με τη χώρα. Λέω, οπότε πήγα εκεί, δηλαδή στις απαρχές της Ελληνικής Επανάστασης. Και έψαξες να βρεις και απαντήσεις και στο παρελθόν, έτσι, ή μέσα από τα στοιχεία. Να βρεις τις ρίζες. Ακόμα και σε ατομικό επίπεδο λειτουργεί αυτό. Δηλαδή το να έχεις επαφή με τις ρίζες ή να ψάχνεις τις ρίζες σου σε βοηθάει να εξελιχθείς. Έγραψα βιβλία, έχουν βγει ακόμα άλλα δύο βιβλία με τα οποία είναι σενάρια. Το ένα είναι στα ελληνικά και το άλλο έχει μεταφραστεί στα αγγλικά. Δηλαδή το ίδιο βιβλίο είναι, που έχει μεταφραστεί γιατί πήρε ένα βραβείο από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδας. Ναι.
Κατά κάποιον τρόπο είναι και αυτό μια ιστορία, δεν έχει γυριστεί ακόμα ταινία. Κάνω πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι ενώ βγήκε το Μαύρο Φυλακτό, έκανα ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι τελείως για τη σημερινή πραγματικότητα και έχει να κάνει με την... με το πώς, ποια είναι η πορεία της τέχνης την περίοδο της κρίσης, κυρίως στην Αθήνα, εντάξει, γιατί δεν μπορούσα να γυρίσω όλη την Ελλάδα. Και αυτό το οποίο βγαίνει, ότι παρότι λεφτά ο κόσμος δεν είχε, παρόλο που ήταν πάρα πολύ πιεσμένος, σε επίπεδο τέχνης υπήρχε μια φοβερή άνθηση, κυρίως εννοώ από τον κόσμο τον απλό, δηλαδή χωρίς χρήματα, χωρίς κάποια επιχορήγηση. Υπάρχει, ας πούμε, ένας αριθμός, ο οποίος είναι εμβληματικός. Το 2013, το οποίο φαίνεται και μέσα στο ντοκιμαντέρ, είχαμε στην Αθήνα 1000 θεατρικές παραστάσεις το χρόνο. Αυτές, από μόνος τους, ο αριθμός τους είναι συγκρίσιμος ή και μεγαλύτερος από ό,τι είναι, ξέρω, στο Λονδίνο ή στο Βερολίνο, από ό,τι ξέρω. Και μέσα στην κρίση αυξήθηκαν κατά 50%, δηλαδή το 2013 ήταν 1000, και το 2015, στην καρδιά της κρίσης, πήγανε 1500. Δηλαδή τώρα μιλάμε για διανόητα νούμερα. Είναι και μια απάντηση και σε αυτούς, νομίζω, αυτό που λες, που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, και στο κομμάτι το να ενημερωθεί και ο κόσμος που μας ακούει, αλλά νομίζω είναι και μια απάντηση σε αυτούς που γκρινιάζουν ή εμφανίζουν μια μαύρη κατάσταση, ότι δεν υπάρχει νέα δημιουργία, ότι ο κόσμος του πνεύματος ή του πολιτισμού δεν μιλάει, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, και όμως τα ίδια τα νούμερα που μας αναφέρεις δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, έτσι. Γίνεται αυτό, αλλά γίνεται από τα κάτω, γίνεται χαμηλά, στα στρώματα. Δηλαδή αυτό δεν παρουσιάζεται πάρα πολύ. Πρέπει δηλαδή να κινείσαι, βλέπεις τους ανθρώπους γύρω σου που το κάνουν αυτό. Δεν είναι στα πολύ μεγάλα θέατρα, είναι μικρά θεατράκια τα οποία κάνουν τις παραστάσεις. Το θέατρο, ειδικά στην Αθήνα, είναι δηλαδή δύο καλλιτεχνικές τάσεις, νομίζω, είναι πιο ισχυρές. Το ένα είναι το θέατρο, το οποίο είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Οι άνθρωποι που ασχολούνται έχουν πάρα πολύ καλή γνώση τι γίνεται στην Ευρώπη, ταξιδεύουν, κάνουν, ράνουν, γνωρίζουν πάρα πολλά και έρχονται εδώ πέρα και πειραματίζονται πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ κλασικές παραστάσεις μέχρι πάρα πολύ πειραματικές, δηλαδή υπάρχει φοβερός πλούτος. Επίσης η μουσική, δηλαδή υπάρχουν απίστευτα πολλές μπάντες. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ που κάνω, δηλαδή, ο καθένας είναι σε τρεις μπάντες διαφορετικές, μπορεί να παίζει διαφορετικό όργανο. Υπάρχει μια... και αυτό στηρίζεται και πάρα πολύ στην αλληλεγγύη και στην βοήθεια του ενός με του άλλου. Είναι από τα καλά της κρίσης, το κομμάτι της αλληλεγγύης και της αυτοοργάνωσης, έτσι, δηλαδή το πώς στείνονται stage από τα κάτω, αυτό που περιέγραψες. Μετά είναι ότι η κρίση έτσι κι αλλιώς μας βάζει σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού, ψαξίματος. Δηλαδή, ας πούμε, στη γραφή επίσης υπάρχει φοβερός πλούτος, παρότι, εντάξει, οι άνθρωποι που διαβάζουν είναι περιορισμένοι ή τέλος πάντων υπάρχει τόσο πολύ μεγάλος πλούτος βιβλίων που δεν ξέρεις, ας πούμε, τι να πρωτοδιαβάσεις, συμπερδεύεσαι και λες τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Αλλά επειδή κάνω και εργαστήρια δημιουργικής γραφής και βλέπω και ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν εκδώσει, δηλαδή υπάρχει ταλέντο. Επίσης, επειδή κάνουμε και το βραβείο νέο λογοτέχνη στο Έναστρον και παρακολουθούμε τη βιβλιοπαραγωγή που έχει να κάνει με τους νέους λογοτέχνες, εκεί να δεις τι γράφουν. Δηλαδή, υπάρχει πλούτος. Η κρίση από αυτή την άποψη έχει βοηθήσει. Ακόμα και στον κινηματογράφο. Πριν 20 χρόνια δεν μας ήξερε κανείς. Τώρα, ένα φεστιβάλ, κάθε φεστιβάλ που σέβεται το εαυτού του εξωτερικού, θέλει να έχει μια ελληνική ταινία. Αυτό, πριν 30 χρόνια, 20, ήταν αδιανόητο. Οπότε η κρίση μπορεί να μας φάσει οικονομικά και σίγουρα δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Αλλά εξωτερικεύει δυνάμεις. Ναι, αλλά μας βάζεις και σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού, σκέψης, και αυτό την τέχνη, την καλλιτεχνική δημιουργία την έχει βοηθήσει σίγουρα. Λοιπόν, εμείς βλέποντας τον χρόνο της εκπομπής να πηγαίνει προς το τέλος, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη για την ωραία κουβέντα και συντροφιά. Βαγγέλη, νομίζω ότι έχουν ανοίξει πολλά θέματα στο τραπέζι
Και αυτή την κουβέντα θα θέλαμε να τη συνεχίσουμε και σε επόμενο στάδιο και σε νέα εκπομπή, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό που αφορά το σήμερα των δημιουργών, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε συνολικά και για το βιβλίο, αν χάνεται ή όχι με την αύξηση των νέων τεχνολογιών. Τι γίνεται με το διαδίκτυο, είναι πολλά τα ζητήματα που θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σου. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας, μας πιέζει, θα έλεγα, δεν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Να σε ευχαριστήσουμε από μέσα την καρδιά μας για αυτή την Εγώ κουβέντα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. και να Θα τα ευχηθούμε. πούμε από κοντά το Πάσχα τώρα, Ναι, εννοείται. ναι, ναι, ναι. Θα συναντηθούμε σίγουρα, σίγουρα. Ή στην Πρέβεζα ή στο χωριό, γιατί να πούμε ότι είμαστε και κατά το ίμιση, είμαστε και από το ίδιο χωριό με τον Βαγγέλη. Λοιπόν, και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στο νέο κομμάτι της δημιουργίας σου, είτε μέσα από τα σεμινάρια που ασχολείσαι και το είπες προηγουμένως, είτε μέσα από κάποιο νέο βιβλίο που θα θέλαμε πολύ να διαβάσουμε από εσένα. Γεια χαρά. Εντάξει, ναι, τα σεμινάρια να το πούμε και αυτό, πέρα Ναι. από αυτά που κάνουμε στην Αθήνα, θα μπούμε και σε μια διαδικασία να κάνουμε και ιντερνετικά τώρα. Οπότε και κάποιος ο οποίος θα βρίσκεται σε απόσταση, Θα που μπορεί μπορεί να να το βρίσκεται σε απόσταση, παρακολουθήσει. μπορεί να το παρακολουθήσει. Νομίζω μέσα στο Μάρτιο θα τα βάλουμε μπρος. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και τις καλημέρες μας από την Πρέβεζα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Άντε, για χαρά. Γεια χαρά.